Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς το ΕΓ έχει ένα έκτακτο ρεπορτάζ σχετικά με τη γιορτή της 25ης Μαρτίου. Συνδεόμαστε αμέσως μαζί του. ΕΓ, πού βρίσκεσαι? Γεια σας! Με πετυχαίνετε στο δρόμο για την εκκλησία. Πηγαίνω να συναντήσω τον πατέρα Γεράσιμο για να μιλήσουμε για την 25η Μαρτίου. Σε λίγες μέρες, ξέρετε, γιορτάζει η Ελλάδα μας. Και θα ήθελα να μάθω περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη γιορτή. Μα για μισό λεπτό, γιατί νομίζω ότι έχω χαθεί. Δεν μπορώ να βρω το δρόμο για την εκκλησία. Ξέρετε, γίνονται αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Παιδιά, μήπως βλέπετε εσείς πουθενά την εκκλησία? Μα ναι, βέβαια, τη βλέπω τώρα. Πηγαίνω γρήγορα, γιατί θα με περιμένει ο πατέρας Γεράσιμος. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Ουφ, επιτέλους έφτασα. Πολύ κουραστική αυτή η διαδρομή. Μα νάτος, νάτος ο πατέρας Γεράσιμος. Πάμε γρήγορα να του μιλήσουμε. Καλημέρα, Εγ, σε περίμενα. Καλημέρα, πάτερ. Έχω έρθει όπως σας είχα ενημερώσει και στο τηλέφωνο, επειδή χρειάζομαι κάποιες πληροφορίες για το ρεπορτάζ που φτιάχνω με θέμα την 25η Μαρτίου. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Ασφαλώς, Εγ. Έλα να ξεκινήσουμε. Που λες, αγαπητό μου Αυγό, την ημέρα της 25ης Μαρτίου έχουμε δύο μεγάλες γιορτές στην Ελλάδα. Η μία είναι θρησκευτική και πρόκειται για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, και η άλλη είναι εθνική και αφορά την Επανάσταση των Ελλήνων το 1821. Ω, μάλιστα. Δεν το γνώριζα αυτό. Μπορείτε να μου πείτε για αρχή λίγα πράγματα παραπάνω για τη θρησκευτική γιορτή? Τι σημαίνει δηλαδή Ευαγγελισμός της Θεοτόκου? Εννοείται, Εγ. Η λέξη Ευαγγελισμός είναι σύνθετη και προκύπτει από τις λέξεις εφ, που σημαίνει καλός, και τη λέξη αγγέλο, που σημαίνει ανακοινώνω ένα μήνυμα. Έτσι λοιπόν, η λέξη Ευαγγελισμός σημαίνει ανακοινώνω μία καλή είδηση. Έτσι ακριβώς έγινε, Εγ. Όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, κρατώντας ένα κρίνο στα χέρια του, ρώτησε την Παναγία αν δέχεται να φέρει στον κόσμο σε 9 μήνες τον Υιό του Θεού, δηλαδή το Χριστό μας, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα. Είπατε 9 μήνες. Άρα, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Δεκέμβριος. 25 Δεκεμβρίου. Ναι, τα Χριστούγεννα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ μου έτσι. Ακριβώς, Εγ. Πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι πληροφορίες που μου δώσατε, πατέρα Γεράσιμε. Τώρα κατάλαβα τι σημαίνει αυτή η θρησκευτική μας γιορτή. Τώρα, μήπως μπορείτε να μου πείτε και λίγα πράγματα για την Επανάσταση του 1821? Βεβαίως. Όπως σου είπα και στην αρχή, Εγ, οι Έλληνες την 25η Μαρτίου γιορτάζουν και την Επανάσταση του 1821. Όπως μπορεί ήδη να γνωρίζεις, οι Έλληνες πολύ παλιά ήταν για 400 ολόκληρα χρόνια υπόδουλοι στους Τούρκους. Υπόδουλοι, τι είναι αυτό? Υπόδουλος, Εγ, είναι αυτός που του έχουν στερήσει την ελευθερία του. Αυτό ακριβώς συνέβη και με τους Έλληνες, καθώς οι Τούρκοι τους στέρισαν την ελευθερία τους. Γι' αυτό και οι Έλληνες, μετά από πολλά χρόνια και πολλές προσπάθειες, ξεκίνησαν την επανάστασή τους για να πάρουν πίσω την ελευθερία τους. Και πώς ξεκίνησε η επανάσταση? Η ιδέα της επανάστασης ξεκίνησε από ένα πολύ σημαντικό ποίημα του Ρίγα Φεραίου, που ονομάζεται Θούριος. Αυτός ο πατριωτικός ύμνος προσκαλεί όλους τους Έλληνες σε επανάσταση για να αγωνιστούν για την ελευθερία του τόπου τους. Μετά από λίγο καιρό δημιουργήθηκε και η Φιλική Εταιρεία. Επρόκειτο, Εγ, για μια μυστική οργάνωση που σκοπό είχε την προετοιμασία της Επανάστασης του 1821. Αυτή η οργάνωση σχηματίστηκε αρχικά από τον Νικόλαο Σκουφά, τον Αθανάσιο Τσακάλοφ και τον Εμμανουήλ Ξάνθο. Όλα τα μέλη της οργάνωσης που λέγονταν φιλικοί έδιναν όρκο πίστης και επικοινωνούσαν με κώδικες, ψευδόνυμα και συνθηματικές λέξεις. Ψευδόνυμα! Α,
Κι εγώ χρησιμοποιώ ψευδόνυμα με τους φίλους μου. Και μετά, τι έγινε? Ήταν 25 Μαρτίου του 1821, όταν ξεκίνησε η επανάσταση των Ελλήνων στην Πελοπόννησο, όταν ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της επανάστασης στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας στα Καλάβρητα. Και ποιοι πολέμησαν σε αυτή την επανάσταση? Ψηλά στα βουνά ζούσαν κάποιοι Έλληνες που βοήθησαν πολύ στην επανάσταση. Αυτοί λέγονταν κλέφτες και ήταν οργανωμένοι σε μικρές ομάδες. Μάλιστα συνήθιζαν να φορούν στο κεφάλι τους ένα μικρό στρογγυλό κόκκινο φέση. Φορούσαν ένα λευκό πουκάμισο και από πάνω του το γελέκι τους. Ακόμη γύρω από τη μέση φορούσαν τη φουστανέλα τους. Η φορεσιά τους περιελάμβανε και το σελάχι, το οποίο το έδιναν στη μέση τους πάνω από τη φουστανέλα τους, και σε αυτό τοποθετούσαν τα όπλα τους. Για το κρύο είχαν τον ντουλαμά, αλλά και τις φλοκάτες που τις έριχναν από πάνω τους για να ζεσταθούν. Τέλος, στα πόδια φορούσαν μακριές άσπρες κάλτσες που τις έλεγαν βλαχόκαλτσες. Για τα παπούτσια είχαν τα τσαρούχια τους. Ουάου! Θα θέλα κι εγώ να είμαι ένας κλέφτης. Μου αρέσει πολύ η φορεσιά τους. Αχ, αγαπητό μου Αυγό, δεν ήταν και πολύ εύκολο να είσαι κλέφτης. Τώρα πρέπει να σου πω κάτι σημαντικό που πρέπει να γνωρίζεις. Μετά την Επανάσταση του 1821 δημιουργήθηκε και η ελληνική μας σημαία. Η σημαία μας έχει 9 οριζόντιες γαλανόλευκες γραμμές και ένα μεγάλο λευκό σταυρό στην πάνω αριστερή πλευρά. Οι 5 γραμμές είναι μπλε και οι υπόλοιπες 4 είναι λευκές. Αυτές οι γραμμές είναι 9 στο σύνολο, γιατί αντιστοιχούν στις συλλαβές της ιστορικής φράσης «Ελευθερία» ή «Θάνατος». Τέλος, ο σταυρός πάνω στη σημαία μας συμβολίζει τη θρησκεία μας, που είναι ο χριστιανισμός. Θα ήθελες, Έγκ, να με ρωτήσεις κάτι ακόμη? Μήπως υπάρχουν ήρωες της Επανάστασης που γνωρίζουμε τα ονόματά τους? Φυσικά και υπάρχουν. Η ηγετική μορφή της ελληνικής επανάστασης ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος έδρασε στην Πελοπόννησο. Αυτός μάλιστα είναι και ο λόγος που έμεινε στην ιστορία ως ο γέρος του Μοριά. Ακόμη, αν ποτέ επισκεφτείς τον Ναύπλιο, μπορείς να δεις από κοντά και τη φυλακή που είχαν φτιάξει για τον Κολοκοτρώνη. Ακόμη, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης από νεαρή ηλικία έγινε κλέφτης και στη συνέχεια αποτέλεσε μία από τις ηγετικές μορφές της Επανάστασης. Ένας ακόμη σημαντικός ήρωας της Επανάστασης ήταν και ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο οποίος αποτέλεσε σπουδαία μορφή του ναυτικού μας αγώνα. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ήταν ο πλαρχηγός της Επανάστασης. Και τέλος, ο Μάρκος Μπότσαρης ήταν ο καπετάνιος των Σουλιωτών. Για τις υπηρεσίες του και τη μεγάλη του συνεισφορά στον αγώνα των Ελλήνων, μετά το θάνατό του έλαβε τιμητικά το βαθμό του στρατηγού. Στην Επανάσταση, ωστόσο, Έγκ, πρωταγωνίστησαν και κάποιες γυναίκες. Μια από αυτές ήταν η γνωστή σε όλους Μαντώ Μαυρογένους, η οποία καταγόταν από τη Μύκονο και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης ξόδεψε όλη της την περιουσία για τον αγώνα των Ελλήνων. Οι Έλληνες, νομίζω, πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για όλους εκείνους που πολέμησαν για την ελευθερία μας. Πράγματι, Έγκ, έτσι είναι. Γι' αυτό το λόγο οι Έλληνες κάθε χρονιά σε όλα τα μέρη της Ελλάδας οργανώνουν παρελάσεις και εθνικές εορτές την 25η ημέρα του Μαρτίου, ώστε να τιμήσουν την προσπάθεια και τους αγώνες των ηρώων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Γεράσιμε, για όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μου έδωσες. Ευχαρίστησή μου, Έγκ, να μαθαίνω στα νέα παιδιά πράγματα για την ιστορία του τόπου μας. Θα χαρώ πολύ να σε φιλοξενήσω ξανά και να συζητήσουμε για ό,τι άλλο θέλεις να μάθεις. Καλό δρόμο και να προσέχεις. Αντίο, πάτερ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά, το ρεπορτάζ μου για τη διπλή γιορτή της 25ης Μαρτίου. Ελπίζω να σας άρεσε και να μάθατε κι εσείς κάτι παραπάνω για αυτή την πολύ σημαντική γιορτή. Και τώρα, επιστροφή στο στούντιο. Ευχαριστούμε πολύ το Έγκ, αλλά και τον πατέρα Γεράσιμο για τις πολύτιμες πληροφορίες.